Η απόγνωση, ο θυμός, η φτώχεια, η ανεργία είναι επίσης εδώ. Γι' αυτό στεκόμαστε με αίσθημα ευθύνης και περισυλλογής μπροστά στην ίδια μας τη νίκη. Ατενίζοντας όμως το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία και σιγουριά μετά τις εκλογές. Και θα επαναλάβω κάτι που είπαμε αρκετές φορές πριν τις εκλογές. Είπαμε ότι η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει και μετά τις εκλογές είμαστε σε θέση να πούμε ότι η μέρα εκείνη είναι πλέον κοντά. Αυτό είναι και θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να είναι βαθιά ριζωμένο στη σκέψη και στην καθημερινή μας δράση. Αυτή πρέπει να είναι και η προτεραιότητά μας από εδώ και στο εξής. Η διατήρηση της ηγεμονίας και της πολιτικής πρωτοβουλίας. Η κλιμάκωση και η ένταση της προσπάθειάς μας στην πορεία προς το λαό, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, ώστε να ανοίξουμε τις οργανώσεις μας και το βηματισμό μας, να οργανώσουμε την πάλη του λαού, των εργαζόμενων, των άνεργων, να συστρατευτούμε μαζί με το λαό για μια νέα μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Επιτρέψτε μου όμως εδώ να υπογραμμίσω κάτι. Βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε σε αυτό όλοι μαζί μου. Θέλω να απευθυνθώ σε εκείνους που μας πίστεψαν και μας ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, πάνω από 1,5 εκατομμύριο πολίτες που προσήλθαν στην κάλπη και ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε εκείνους που επέλεξαν άλλα κόμματα. Στους ξένους φίλους που παρακολουθούν με προσδοκία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης τον αγώνα μας, αλλά και στους ξένους και εγχώριους κύκλους που βλέπουν, και δικαίως θα πω εγώ, στον ΣΥΡΙΖΑ τον βασικό αντίπαλο για το καθεστώς και για τα σχέδιά τους. Και απευθύνομαι σε όλους αυτούς για να καταστήσω σαφή την πρόθεση και την απόφασή μας. Δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Αν κάποιοι πιστεύουν, ελπίζουν, υπολογίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλησιάζοντας προς την εξουσία θα απομακρυνθεί από τις θέσεις, τις ιδέες, την ιστορία, το ήθος, τον ριζοσπαστισμό και την πολιτική του, τότε πολύ σύντομα θα απογοητευθούν. Δεν πρόκειται ούτε να μας γονατίσουν, ούτε να μας παραπλανήσουν, ούτε να μας αποπλανήσουν και κυρίως ούτε να μας φοβήσουν. Αυτό που λέμε θα το κάνουμε πράξη. Στο κάτω-κάτω έχουμε υπογράψει και εμείς τη δική μας συμφωνία, όχι με τους δανειστές όπως κάνει και ο Σαμαράς, αλλά τη δική μας συμφωνία με τον ελληνικό λαό. Και αυτό μας δεσμεύει 100 φορές περισσότερο από ό,τι δεσμεύουν εκείνους τα μνημόνια που υπέγραψαν με την Τρόικα και τους δανειστές. Γνωρίζουμε και βλέπουμε ότι ορισμένα κέντρα θέλουν τον ΣΥΡΙΖΑ κεντρό στις πολιτικές θέσεις και αριστεριστή στις συμμαχίες. Δηλαδή θέλουν τον ΣΥΡΙΖΑ νερόβραστο και απομονωμένο. Τους απαντάμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αριστερός στις θέσεις, αριστερός και στις συμμαχίες. Ριζοσπαστικός στις θέσεις, ηγεμονικός, πλειοψηφικός και πρωτοπόρος στις συμμαχίες μέσα στην κοινωνία και στο λαό. Γιατί, συντρόφισσες και σύντροφοι, για να προχωρήσουμε μπροστά, να κάνουμε πράξη αυτό που οραματιζόμαστε, για να κερδίσουμε το παλιό πολιτικό σκηνικό και τις πολιτικές δυνάμεις του χθες που διέλυσαν τη χώρα και να οικοδομήσουμε τη νέα Ελλάδα της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της προκοπής, χρειαζόμαστε ευρύτατη συστράτευση δυνάμεων σε ένα ριζοσπαστικό πολιτικό πρόγραμμα. Και είμαι βέβαιος ότι θα την πετύχουμε αυτή τη συστράτευση. Ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολους αγώνες. Απέναντι στο συντηρητικό μπλοκ της νεοφιλελεύθερης γερμανικής Ευρώπης, απέναντι στην ευρωπαϊκή ακροδεξιά που ενίσχυσε θέσεις, ευνοημένη από τις πολιτικές της λιτότητας, απέναντι στα μεγάλα ταξικά συμφέροντα που επενδύουν στην εξαθλίωση και στην υποταγή των εργαζομένων. Και βεβαίως απέναντι στους πολιτικούς εκφραστές αυτών των συμφερόντων στη χώρα μας,
στη συγκυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου, η οποία απέδειξε με τη στάση της προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά ότι είναι έτοιμη για κάθε ψέμα, κάθε βαρβαρότητα, κάθε απάτη, κάθε φαλκίδευση της δημοκρατίας προκειμένου να διαιωνίσει την εξουσία της. Είναι χαρακτηριστικό πώς μετέφρασαν το μήνυμα της κάλπης με τον τελευταίο ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Γραφειοκράτες της τραπεζικής ασυδοσίας, αποθρασιμένοι ακροδεξοί, αποξηραμένοι υπουργοί του εξυγχρονιστικού μπλοκ, επίστρατοι φωνακλάδες των τηλεοπτικών παραθύρων, όλοι αυτοί αποτελούν το νέο κυβερνητικό συνοθήλευμα, που δεν αντιπροσωπεύει παρά τις ακροδεξιές αιμονές του Μαξίμου, σερβιρισμένες με μια ισχυρή δόση τοξικού Πασόκ. Και δεν έχει παρά ένα στόχο, να υποτάξει τον ελληνικό λαό στην αγριότητα, στην εκμετάλλευση και στον φόβο. Να επιβάλλει τη θέληση της κυρίας Μέρκελ, του κυρίου Σόιμπλε και των πιο ακραίων συντηρητικών κύκλων της Ευρώπης στην Ελλάδα. Πέραντί τους, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να αντιτάξουμε την αποφασιστικότητα, τη σύνεση, τη διορατικότητα, την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις των κοινωνικών κινημάτων, στα κινήματα των εργαζομένων που αντιστέκονται με αλληλεγγύη, να αντιτάξουμε την εμπιστοσύνη μας στις δυνάμεις και στην πίστη, στην αυτοπεποίθηση του ελληνικού λαού ότι μπορεί να αλλάξει αυτή τη σκληρή πραγματικότητα. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι πρέπει το επόμενο διάστημα να δώσουμε τη μάχη μας δίπλα στις αιστείες της αντίστασης, για να κερδίσουν οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών που δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη κάθε μέρα. Για να κερδίσουν τον αγώνα τους οι εργαζόμενοι της αυταπάρνησης που δίνουν τη μάχη για το δικαίωμα στην εργασία αλλά και το δικαίωμα στην πλουραλιστική ενημέρωση. Για να σταματήσει αυτός ο κατήφορος της διάλυσης των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Στρόφες και σύντροφοι, μετά την προσχώματα και εμπόδια στην επερχόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Διαμηνήσαμε στον κύριο Σαμαρά με τον πιο θεσμικό και κατηγορηματικό τρόπο να λάβει υπόψη τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για επιλογές που δεσμεύουν τις επόμενες κυβερνήσεις. Ο κύριος Σαμαράς, με την επιλογή του για τον νέο διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, αποδείξει και τις πολιτικές λέγει ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας. Ο βασικός ομαλή διαδοχή και η αναλλαγή των κομμάτων στη διακυβέρνηση του τόπου. Ιδεολογικά πεπισμένος ότι η αριστερά με τις δημοκρατικές παραδόσεις και προσκολλημένος σε αυτή την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων δείχνει το πιο αντιδημοκρατικό πρόσωπο. Και θα έλεγα ιδεολογικά ποτισμένος με το ίδιο μίσος για την αριστερά που αποπνέει στις πρόσφατες συνεντεύξεις του ο επιστήθιος συνεργάτης του, ο κ. Βαλτάκος. Επιλέγει για άλλη μια φορά τον αυταρχισμό νομίζει ότι στην πλατεία
Λεκτό του Βερολίνου, σε αυτή την νευραλγική θέση του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας. Γιατί πιστεύει ότι έτσι θα περιορίσει τις διαπραγματευτικές δυνατότητες της αυριανής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους δανειστές. Τον προειδοποιούμε και τον κύριο Σαμαρά και τους δανειστές. Είναι μακριά ανοιχτωμένοι αν πιστεύουν ότι θα περιορίσουν τις διαπραγματευτικές δυνατότητες μιας κυβέρνησης με νοπή, ισχυρή λαϊκή εντολή να διαπραγματευτεί προς όφελος του ελληνικού λαού. Και ότι οι δικές μας δυνατότητες σε μια ισχυρή διαπραγμάτευση δεν θα πηγάζουν από τις δημόσιες σχέσεις με το Βερολίνο, ούτε από την στήριξη ντόπιων και ξένων συμφερόντων. Οι δικές μας δυνατότητες θα πηγάζουν από την πλατιά στήριξη του λαού μας, από τη μεγάλη και διαρκή υποστήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού μας σε ένα σχέδιο κοινωνικής σωτηρίας και ανασυγκρότησης. Αυτή θα είναι η μεγάλη μας δύναμη και αυτή τη δύναμη κανένας διορισμένος διοικητής δεν μπορεί να την παρακάμψει. Στις τελευταίες μέρες όμως παρακολουθούμε εδώ στη Βουλή και ένα ακόμη σύριαλ. Ενδεχομένως θα μπορούσε να πει κανείς και εξαγορά συνειδήσεων, που στους παλιότερους παραπέμπει στην ταραγμένη δεκαετία του 60. Απότερος στόχος η διαιώνιση της μνημονιακής πολιτικής και η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από μια ετερόκλητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που μόνο την πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν θα εκφράζει. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένας σοβαρός άνθρωπος που θα προθυμοποιηθεί να υποδηθεί τον σύγχρονο τσιριμόκο της αυλής των μνημονίων για να δεχθεί να εκτεθεί ως υποψήφιος πρόεδρος σε αυτή την εμποροπανήγυρη. Σε κάθε περίπτωση εμείς διαμηνύουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Δεν πρόκειται να καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια να παρακολουθούμε την κατάπτωση της δημοκρατικής διαδικασίας, τις συνεχείς εκτροπές για την διασφάλιση της συνέχειας μιας καταστροφικής πολιτικής για το λαό μας. Είδαμε τις τελευταίες μέρες πλέον με τον πιο καθαρό τρόπο τη χυδαιότητα από τη μια να διαβεβαιώνουν τα θύματα της πολιτικής τους ότι δεν θα υπάρξουν νέα σκληρά μέτρα και από την άλλη την ίδια στιγμή, μυστικά πριν τις εκλογές, να διαβεβαιώνουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι είναι έτοιμη για νέα σκληρά μέτρα. Τους είδαμε πριν τις εκλογές να λένε τελείωσαν τα μνημόνια, δεν υπάρχουν νέα μέτρα, ενώ είχαν ψηφίσει και δρομολογήσει σειρά ρυθμίσεων, ακόμα και χωρίς να υπολογίζουμε την πιθανότητα δημοσιονομικών κενών. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι απλό. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Και πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό. Πρέπει να φύγει γιατί κάθε μέρα που περνάει καταστρέφουν τον ιστό της κοινωνίας και της χώρας. Ετοιμάζουν ήδη νέες μνημονιακές δεσμεύσεις με διάφορες δικαιολογίες, όπως το χρηματοδοτικό κενό ή το κούρεμα του χρέους. Στην πραγματικότητα όμως δεν τους ενδιαφέρει αυτό το χρέος, ούτε αυτό το κενό. Στην πραγματικότητα αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν το δικό τους χρέος, το χρέος που ήδη ανέλαβαν σε εκείνους που θέλουν την Ελλάδα παλακίδα των αγορών και των σχεδίων τους, και να κλείσουν κάθε κενό από το οποίο μπορούν να απειλήσουν το καθεστώς τους οι δυνάμεις της κοινωνικής αντίστασης και της αλλαγής. Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια. Αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι η έξοδος από την κρίση, δεν είναι η διαγραφή του χρέους, ούτε να την ψελίσουν δεν τόλμησαν ποτέ. Δεν είναι η μείωση του χρέους. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η εφαρμογή των περιβόητων προαπαιτούμενων. Ο πυρήνας δηλαδή του μνημονιακού καθεστώτος που έχει επιβληθεί εδώ και 4 χρόνια στη χώρα. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μας γονατίσουν ως λαό για να φυτοζωούμε κάτω από το μάτι του μεγάλου αδελφού των τραπεζών και της διαπλοκής της οικονομικής με την πολιτική εξουσία που γιγαντώθηκε τις μέρες του μνημονίου και συνεχίζει να γιγαντώνεται και στις μέρες μας. Λένε ότι δεν θα πάρουν άλλα σκληρά μέτρα. Αλλά
οι νέες μεγάλες μειώσεις των επικουρικών, των κύριων συντάξεων, είναι ήδη αποφασισμένες και νομοθετημένες. Όπως και οι μεταρρυθμίσεις που διαλύουν οριστικά τους μικρομεσαίους, όπως και η διαιώνιση της φορολογικής αγριότητας για τα μεσαία στρώματα και τους εργαζόμενους, όπως και το ξεπούλημα της εθνικής περιουσίας. Ας σημειώσουμε βέβαια ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας μπλόκαρε μια σημαντική ιδιωτικοποίηση, την ιδιωτικοποίηση του νερού. Και ας σημειώσουμε ότι απέναντι σε αυτή την προοπτική έχει ήδη συγκροτηθεί ένα πλατή μέτωπο, ένα μεγάλο κίνημα που στις αυτοδιοικητικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη έδειξε τη μεγάλη του δυναμική. Με τους χιλιάδες ψηφοφόρους που έσπευσαν παρά τις απειλές και τις δυσκολίες που η ίδια κυβέρνηση φρόντισε να δημιουργήσει έξω από τα εκλογικά τμήματα να ψηφίσουν με συντριπτική πλειοψηφία και με μαζική συμμετοχή την αντίθεσή τους στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Αλλά και η απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης είναι σημαντική. Φαίνεται ότι η ελληνική δικαιοσύνη ή έστω ένα σημαντικό μέρος της δεν περιμένει και δεν ζει με την προσδοκία των συγχαρητηρίων του κυρίου Σόιμπλε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουν όμως δεσμευτεί αυτοί που μας κυβερνούν και σε κάτι ακόμα εξαιρετικά καταστροφικό για τη ζωή μας, την καθημερινότητα χιλιάδων εργαζομένων. Έχουν δεσμευτεί στην πλήρη διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Γι' αυτό και οι ομαδικές απολύσεις σήμερα στη Χαλιβουργία του Μάνηση. Επιλογές που εμείς είχαμε αποκαλύψει και πριν τις εκλογές, που μέρος των μέσων ενημέρωσης είχε αποκαλύψει πριν τις εκλογές, επιλογές που σήμερα επιβεβαιώνονται και με ένα ισχυρό και επικίνδυνο ιδεολογικό πουθενά στον κόσμο δεν έγινε πιο ανταγωνιστική οικονομία από τη διάλυση εργασιακών σχέσεων και τη μείωση του εργασιακού κόστους. Αυτά όλα βέβαια η κυβέρνηση τα βαφτίζει παλιά μέτρα, προσπαθώντας να παρακάμψει τη σκληρή πραγματικότητα ότι η επιβολή τους θα φέρει νέα καταστροφή ανθρώπων, νέα φτώχεια, νέα ύφεση, νέο θυμό, νέα απόγνωση. Και φυσικά την ίδια στιγμή που μιλάνε για παλιά μέτρα προετοιμάζουν και την χαριστική βολή νέων μνημονιακών ρυθμίσεων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, να το επαναλάβω. Δεν πρόκειται να τους παρακολουθούμε με σταυρωμένα τα χέρια να καταστρέφουν τη χώρα και να παίζουν με ανθρώπινες ζωές, να παίζουν με τους θεσμούς, να παίζουν με την ίδια τη δημοκρατία. Έχουμε πλήρη συνείδηση των δυσκολιών που έχουμε μπροστά μας. Αλλά έχουμε επίσης και συνείδηση των δυνατοτήτων που μας δίνουν πρώτα απ' όλα οι λαϊκοί αγώνες, αλλά και η λαϊκή ψήφος. Να είμαστε σίγουροι ότι και αυτοί, όσο και αν προσπαθούν να το κρύψουν, έχουν συνείδηση και αντιμετωπίζουν το φάσμα της επερχόμενης ήττας με φόβο και σπασμωδικές κινήσεις. Το κυβερνητικό στρατόπεδο διαβρώνεται καθημερινά από τη λαϊκή απομόνωση. Ακόμα και με τριοπαθείς συντηρητικές δυνάμεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αρχίζουν να βλέπουν τα διέξοδα. Εμείς θα δώσουμε και οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη μας σε όλα τα μέτωπα. Στην κοινωνία πρώτα-πρώτα, στηρίζοντας τα κινήματα και τις κινήσεις αντίστασης, αλλά και στους θεσμούς, διεθνείς και ελληνικούς, όπου πλέον θα ακούγεται πολύ πιο δυνατή, ιδιαίτερα μετά από τις εκλογές, η φωνή του ΣΥΡΙΖΑ. Που δεν είναι, αν θέλετε, η φωνή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι η φωνή της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Είναι η φωνή της Ελλάδας που απαιτεί και δεν επαιτεί. Θέσαμε προχθές στον κύριο Ντράγκη, τον επικεφαλή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Φραγκφούρτη, το ζήτημα του χρέους και τον εναλλακτικό δρόμο για να βγούμε από αυτή την κρίση με την κοινωνία όρθια. Υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχουν οι τεχνικές λύσεις. Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις, και είναι ζήτημα πολιτικών συσχετισμών. Συμμετέχουμε ταυτόχρονα ενεργά και στις διεργασίες που συντελούνται αυτή την ώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
για την εκλογή νέου Προέδρου της Κομισιόν, εμένοντας στις θέσεις που διατυπώσαμε προεκλογικά. Θέσεις ριζοσπαστικές, αλλά και βιώσιμες. Θέσεις βιώσιμες διεξόδου από την κρίση. Ταυτόχρονα όμως, απαιτώντας να γίνουν σεβαστές και οι δημοκρατικές διαδικασίες. Διότι αν δεν γίνουν, αυτό θα είναι το οριστικό τέλος της Ευρώπης. Την ίδια στιγμή που βρισκόμαστε διεκδικώντας το τέλος της καταστροφικής λιτότητας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στους διεθνείς θεσμούς, στεκόμαστε πλάι στους αγώνες, πλάι στις καθαρίστριες, πλάι στους απολυμμένους της ΕΡΤ, πλάι στα θύματα των μνημονίων. Και δεν καλούμε απλώς τον ελληνικό λαό να αντισταθεί και να ανατρέψει το καθεστώς της βαρβαρότητας. Συμβάλλουμε και θα συμβάλλουμε και πρέπει να συμβάλλουμε όλο και πιο μαχητικά για να απλώνεται όλο και πιο πολύ το αίτημα της ανατροπής, το αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Γιατί η λαϊκή ετοιμιγορία στις ευρωεκλογές ανέδειξε την αριστερά πρώτη δύναμη με σημαντική διαφορά, γιατί είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε στη λαϊκή εντολή για τη συγκρότηση μιας πλατιάς δημοκρατικής προοδευτικής συμμαχίας που θα κερδίσει αυτοδύναμα τις επόμενες εκλογές και θα αναλάβει το έργο της κοινωνικής σωτηρίας και της ανασυγκρότησης της χώρας. Συντρόφες και σύντροφοι, δεν μπορούμε και δεν το έχουμε και σκοπό να καθίσουμε στις εκλογικές μας δάφνες της καθαρής μας νίκης στις ευρωεκλογές και να περιμένουμε να σαπίσει τόσο η συγκυβέρνηση. Και τη συγκυβέρνηση που τη σαπίζει. Σαπίζει και η χώρα. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Και δεν θα το κάνουμε αυτό γιατί επίσης εμείς δεν έχουμε σκοπό να διαδεχθούμε κανέναν και κανένα μοντέλο εξουσίας έτσι όπως είναι. Και αυτό πρέπει να γίνει καθαρό. Εμείς έχουμε σκοπό να μετατρέψουμε την κυβέρνηση που θα μας εμπιστευτεί ο λαός από εργαλείο εφαρμογής των εντολών των δανειστών σε επιτελείο μάχης για τη σωτηρία της χώρας και του λαού. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες και περίπλοκες συνθήκες, νομίζω ότι ανάμεσα σε δύο σταθερές πρέπει να κινηθεί η καθημερινή πολιτική μας δράση. Και αυτό, αν θέλετε, προκύπτει και από την πείρα της εκλογικής μάχης που δώσαμε. Πρώτον, είμαστε κλειστοί όσο δεν παίρνει στο δέλεαρ της εξουσίας, στην υποστολή του ριζοσπαστισμού μας, στο στρογγύλευμα των θέσεών μας για να γίνουμε δήθεν αποδεχθεί από τα πιο συντηρητικά στρώματα. Καμία ταλάντευση συνεπώς ως προς τις θέσεις, το πρόγραμμα και τις δεσμεύσεις μας απέναντι στον ελληνικό λαό. Δεύτερον, είμαστε ανοιχτοί όσο δεν μπαίνει στην κοινωνία, στον κόσμο που στενάζει, στον κόσμο της εργασίας, στους νέους ανθρώπους, στο διαφορετικό, στο διαφοροποιημένο σε ρεύματα και τάσεις που ακόμα και σήμερα μας αντιμετωπίζουν με ταλαντεύσεις και καχυποψία. Είμαστε ανοιχτοί όσο δεν παίρνει σε συμμαχίες και συμμάχους που προωθούν έστω και ένα βήμα την υπόθεση της ανατροπής, την υπόθεση της απελευθέρωσης της χώρας από την παγίδα των μνημονίων. Καμία ταλάντευση συνεπώς και ως προς το εύρος των δυνάμεων που απαιτεί η τεράστια ιστορική πρόκληση της ανατροπής, ως προς το εύρος της συστράτευσης δυνάμεων που απαιτεί η τεράστια ιστορική πρόκληση της ανατροπής. Συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως τα καταλάβατε από αυτά που σας είπα, μάλλον φέτος δεν υπάρχει χρόνος για μπάνια. Η κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να είναι παρούσα, οι βουλευτές και οι βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ παρόντες και παρούσες. Δεν θα είναι φέτος ένα χαλαρό καλοκαίρι. Αυτό το μετεκλογικό, αλλά και κατά πάσα πιθανότητα προεκλογικό καλοκαίρι, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Διότι μπροστά στην κοινωνία και στην χώρα υπάρχουν δύο επιλογές. Ή το φθινόπωρο θα επιβληθούν νέα σκληρά μέτρα για τη και η διαπραγμάτευση για το χρέος θα γίνει από αυτούς τους διορισμένους των κανόνων.
και τους εντεταλμένους των Γερμανών. Εκείνους δηλαδή που μας έφεραν ως εδώ. Και δεν τολμούν ούτε να συλλαβήσουν τις δύο αυτές μαγικές λέξεις, διαγραφή χρέους. Ή λοιπόν το φθινόπωρο θα έχουμε νέα μέτρα και η διαπραγμάτευση για άλλη μια φορά δεν θα είναι διαπραγμάτευση, διότι θα γίνει από αυτούς. Ή το φθινόπωρο θα υπάρξει νέα κυβέρνηση με νοπή λαϊκή εντολή, η οποία θα αναλάβει να διαπραγματευτεί με τους δανειστές με γνώμονα τη σωτηρία της χώρας, της κοινωνίας και του λαού μας. Και αυτό είναι ένα ιστορικό, ένα κομβικό δίλημα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να διαπεράσει τη σκέψη και τη δράση μας τους επόμενους μήνες. Γιατί την ίδια στιγμή που ο λαός μας σπρώχνει τον ΣΥΡΙΖΑ προς την εξουσία, οι δυνάμεις του μνημονίου σπρώχνουν την Ελλάδα σε μία ακόμη ιστορική ήττα για την κοινωνία, σε μία ακόμη ιστορική ήττα για τη χώρα, σε μία ακόμα ιστορική αποτυχία μιας χαμένης ευκαιρίας για μια ουσιαστική διαπραγμάτευση για το χρέος και την προοπτική εξόδου της χώρας από την κρίση. Συντρόφες και σύντροφοι, θεωρώ υποχρέωσή μου και θέλω να χαιρετήσω από αυτό το βήμα και από την πρώτη μετεκλογική μας συνεδρίαση όλους και όλες τους συντρόφους και τις συντρόφισσες από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ που αναδείχθηκαν σε θέσεις ευθύνης από αυτές τις εκλογές. Είτε στην Ευρωβουλή, είτε στις περιφέρειες και στους Δήμους. Νομίζω όμως ότι θα μου το επιτρέψετε και δεν θα θεωρηθεί ότι μεροληπτό αν ξεχωρίσω από όλους και όλες το Μανώλη το Βλέζο, που νομίζω συμβολίζει ό,τι πιο γενναίο και καθαρό έχει να επιδείξει το λαϊκό κίνημα και που ο πρωτοφανής αυτός αριθμός όσων τον τίμησαν με την ψήφο τους αποτελεί τιμή όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά αποτελεί τιμή και για το ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως όμως αποτελεί και τιμή για τη γενιά της αντίστασης που ο Μανώλης εκπροσωπεί. Θέλω να χαιρετήσω επίσης όλους και όλες όσοι έδωσαν μια νέα σημαντική όθηση στην επιρροή της αριστεράς σε δήμους και περιφέρειες. Ξέρω ότι θα κάνουν το καθήκον τους από τις θέσεις που τους έταξε ο λαός με αφοσίωση, ανιδιοτέλεια, συνεχίζοντας τις νέες συνθήκες, τις καλύτερες παραδόσεις μας, και πρέπει να έχουν στο μυαλό μας ότι από το δικό τους έργο και από την διαρκή επαφή τους με τις τοπικές κοινωνίες, με τα αιτήματα, με τις αναζητήσεις, με τις αγωνίες των τοπικών κοινωνιών, θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και η προοπτική κυβερνησιμότητα της αριστεράς. Θα αναδειχθεί ένα διαφορετικό μοντέλο άσκησης εξουσίας. Και εκεί πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη διαφορά. Να μην είναι μια απλή εναλλαγή, αλλά μια αλλαγή καθεστώτος, τρόπου, μοντέλου διοίκησης και φιλοσοφίας διοίκησης. Επιτρέψτε μου τέλος να κλείσω απευθυνόμενος σε όλες τις οργανώσεις και σε όλα τα μέλη και σε όλους τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη φορά τόσοι πολλοί άνθρωποι, αγωνιστές, συμμετείχαν με τόσο μεγάλο ενθουσιασμό και αυταπάρνηση σε μια δύσκολη εκλογική μάχη. Βγήκαμε όλοι πιο έμπειροι από αυτή την αναμέτρηση. Είδαμε τις τεράστιες δυνατότητες του κόμματός μας, είδαμε όμως και εντοπίσαμε και τις αδυναμίες μας. Δεν βγαίνουμε μόνο πιο δυνατοί από αυτή την αναμέτρηση. Νομίζω βγαίνουμε και πιο σοφοί. Και αυτό θα χρειαστεί νομίζω σε όλους μας το ερχόμενο χρονικό διάστημα και πολύ περισσότερο από ποτέ θα χρειαστεί να έχουμε στο μυαλό μας ότι το πολιτικό ήθος και η αριστερή ανιδιοτέλεια πρέπει να συνυπάρχουν το επόμενο διάστημα με την πολιτική ωριμότητα αλλά και την αριστερή μαχητικότητα. Οι επόμενοι μήνες για μας θα είναι μήνες δουλειάς, σκληρής δουλειάς. Να διορθώσουμε τις αδυναμίες μας, να προετοιμαστούμε, να κλιμακώσουμε τον αγώνα του λαού μας για τη μεγάλη ανατροπή, τις μεγάλες μάχες που έρχονται μπροστά μας. Και είμαι βέβαιος ότι θα ανταπεξέλθουμε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.